Και σήμερα λοιπόν είναι εκτεθειμένη η χώρα. Είχε πάει προχθές ο κύριος Προβόπουλος στην Τουρκία, συνεζήτησε κάποια πράγματα, σημαντικότατα κύριε Υπουργέ, τα γνωρίζετε εσείς, που έχει να κάνει με κάποιο deal το οποίο έγινε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, ένα εξαιρετικά αποτυχημένο deal, από το οποίο πολλοί λένε ότι υπήρξαν διάφορα ποσά που διακινήθηκαν κάτω από το τραπέζι. Και πήγε λοιπόν, μάλλον απογυμνωμένος ο κύριος διοικητής, και νομίζω ότι αυτό δεν προάγει τα θέματά μας. Ένα άλλο θέμα που σήμερα είναι στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων, αλλά και σε όλα τα δελτία ειδήσεων, είναι η δραστηριότητα της Siemens στα νοσοκομεία. Το θέμα λοιπόν είναι, όλοι αυτοί οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, εμπρότης, της Νέας Δημοκρατίας, εν συνεχεία, που διετέλεσαν υπουργοί σε αυτό το Υπουργείο τα τελευταία 12-13 χρόνια που έχει αναπτυχθεί το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Δεν έβλεπαν τίποτα. Δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ σε ένα νοσοκομείο. Δεν προξένησε σε κανέναν υπουργό εντύπωση ότι σε όποιο νοσοκομείο της χώρας και αν πήγαινε ο ίδιος αξονικός τομογράφος, ο ίδιος μαγνητικός τομογράφος, δεν διερωτήθηκε κανείς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, να έχει η Βουλή μόνο Mercedes? Έχει και Mercedes, έχει και Lexus, έχει και BMW, έχει και SAP, έχει απ' όλα. Πώς λοιπόν διερωτήθηκε κάποιος γιατί μόνο Siemens? Γιατί? Αυτό δεν μπήκε σε κανένα στο μυαλό? Ή μήπως κάποιοι εξυπηρετούνται από αυτή τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ? Και βέβαια η άμυνα των υπουργών, όταν εχθές ετέθη το θέμα από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος των υπουργών υγείας, ήταν ότι εμείς αμέτωχοι του θέματος, όλες αυτές τις προμήθειες τις έκανε το Υπουργείο Εμπορίου. Τον Νικόλαο δεν την αφαιρεί, εάν τις έκανε το Υπουργείο Εμπορίου ή υπεύθυνε η Υπουργή Υγείας. Το θέμα είναι ότι πλήρωσε 3 και 4 φορές επάνω. Εγώ τι θα έκανα στη θέση σας, κύριε Υπουργέ? Γιατί αυτά τα λεφτά λείπουν από το ταμείο και σήμερα για να τα συμπληρώσετε τα κόβετε από το συνταξιούχο. Και αυτή είναι η έννοια. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, θα καλέσετε στο γραφείο σας τα 2-3 μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θα καλέσετε εκείνους που τα έχουν, θα σου πεις, έλα εδώ κύριε Αποστολόπουλε, αυτό τον αξονικό τομογράφο πόσο τον αγόρασε στο τιμολόγιο? Φέρομαι σε παρακαλώ, πώς αγόρασες αυτό το μαγνητικό τομογράφο, το τιμολόγιο? Και μετά πήγε να τραβήξει τα αυτιά στα κρατικά νοσοκομεία. Γιατί το ίδιο εσύ, κύριε Ευαγγελισμέ, κύριε Ιπποκράτιο, κύριε Τάδε, το έχετε πάρει 2,5 φορές επάνω? Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι συνόητα. Και πάρτε και κρεμάστε στο Σύνταγμα εκείνον που υπέγραψε 3 φορές επάνω από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γράφουν οι εφημερίδες, σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι καθημερινώς και κανένας δεν υδρώνει το αυτί. Βρέχει, λέει, και μας στείνουν τα μέσα ενημέρωσης. Θα δώσουμε μια απάντηση στον Νικόλαο? Σας λέω ένα θέμα άμεσο, σημερινό. Απλώς θα γίνει μια διαδικασία, θα περάσουν κάποιοι από την επιτροπή του κυρίου Σύφη Βαλιράκη, θα πούν κάτι, θα βγάλουμε 5 πορίσματα, θα δούμε τι θα στείλουμε και βεβαίως από ό,τι φαίνεται και υφαίνεται, θα βρούμε τίποτα πολιτικά πτώματα να στείλουμε για να πούμε στον κόσμο να εξασφαλίσαμε αίμα στην αρένα. Η ουσία όμως δεν θα έχει πιαστεί και είναι τεράστιο. Πάμε σε 3 μήνες, 3,5 με τον Καλλικράτη, για τον οποίο μιλήσατε πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, σε εκλογές. Και ετοιμάζονται τα κόμματα. Προσπαθείτε βέβαια να αποσυνδέσετε τον, αν θέλετε, την χορηγία των κομμάτων προς τους υποψήφιους δημάρχους. Εγώ θέλετε να πιστέψω ότι δεν θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ τον υποψήφιο δήμαρχο που θα έχει στην Αθήνα ή τον υποψήφιο περιφερειάρχη. Με πείσατε. Με πείσατε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική χορηγία. Με έχετε πείσει. Έρχομαι όμως σε ένα άλλο θέμα. Πώς πάμε σε εκλογές? Έχουμε διευκρινίσει πώς πάμε? Με 50%, κύριε Υπουργέ, ή με 42%? Την τελευταία ώρα που ψηφίσαμε εδώ, ο κύριος Υπουργός Ορμής Γεωργακούσης το άφησε ότι να ξαναεξετάσουμε. Θα το εξετάσουμε πότε? Κλείνει η Βουλή αύριο. Αύριο κλείνει η Βουλή. Θα το εξετάσουμε σε θερινό τμήμα? Έτσι. Θα το εξετάσουμε όταν ανοίξει η Βουλή στις 10 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρά πράγματα αυτό για μια κυβέρνηση, η οποία θέλει να βάλει τάξη, εννοείται. Πώς θα πάμε? Πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες, να δούμε τι θα γίνει. Και βεβαίως το 50% που βάλατε, κύριε Υπουργέ, εσάς ενδιαφέρει. Γιατί εσείς θα πληρώσετε τη δεύτερη Κυριακή. Εάν λοιπόν θέλετε δεύτερες Κυριακές,
Έχετε τόσο πλούσιο ταμείο να πληρώνετε, πάμε σε δεύτερες Κυριακές. Ξεκαθαρίστε επιτέλους θέματα τα οποία προσβάλλουν την νομοσύνη του ελληνικού αλλά και το ίδιο το κοινοβούλιο. Το αφήσατε κενό και όπου πάει και να δούμε. Πότε όμως? 10 Οκτωβρίου? Γιατί λοιπόν δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα? Για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε και πώς θα πορευτεί η χώρα. Στο νομοσχέδιό σας γίνεται μια βάναυση επίθεση, το ξέρουμε όλοι, έχει στηθεί κατά επανάληψη εναντίον όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα εναντίον των συνταξιούχων. Εκεί όμως που η βαναυσότητα περνάει κάθε όριο είναι στους ένστολους. Και γι' αυτό ένας φεύγει. Κοινώς την κάνουμε λαφρά πηδηματάκια. Ακούστε κύριε Υπουργέ και σημειώστε το. Του χρόνου σαν και σήμερα δεν θα βρίσκεται διοικητή για μονάδα. Δεν θα βρίσκεται διοικητή για σύνταγμα, για τάγμα. Φεύγουν 8.000 περίπου αξιωματικοί. Το αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Θα διάσει ο στρατός. Τι είναι αυτά τα σχήματα, τα οξύμαρα, τα τυφαντικά? Ότι αν φύγεις κάτω από τα 65, σου κόβω. Όχι, εγώ θέλω να μείνω. Είμαι στρατιωτικός, είμαι συνταγματάς και θέλω να μείνω. Μπορώ να μείνω όταν προάγεται το νεότερό μου? Γιατί δεν φέρατε πρώτα το νόμο της Επιτηρίδος? Φέρτε πρώτα το νόμο της Επιτηρίδος, ότι μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ταξίαρχος αρχηγός του στρατού, χωρίς να αλλάζει ηγεσία. Χωρίς να πρέπει να φύγει ο υποστράτηγος ή ο αντιστράτηγος και να πηγαίνει σε μια παράλληλη επιτρίδα. Λοιπόν, ο άλλος καλείται να υπηρετήσει την πατρίδα, τον εδιώχνουμε γιατί δεν είναι ημέτρος τις περισσότερες φορές ή δεν μας κάνει κάποιο λόγο, αναγκαστικά ή στα 52 του ή στα 53 του, του κόβουμε τη σύνταξη χωρίς να θέλει να φύγει. Μπορεί να πει δεν θέλω να φύγω. Γιατί λοιπόν όλα αυτά τα αλλαλούν? Και από πότε υπηρετείται η πραγματικότητα με όλα αυτά που κάνατε? Θέλω να δώσω και μία απάντηση και θέλω και μία δέσμευση από εσάς. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα μαθηματικά δεν είναι καλά. Είπε ότι τώρα βγαίνουν στη σύνταξη όλοι εκείνοι που προσελήφθησαν από το Πασό. Να λέμε αλήθειες. Όλοι εκείνοι που όλοι εσείς αναπτύξατε το πολιτικό σύστημα. Όταν το Πασόκ προσέλευε το 1982, γιατί τότε άρχισε, τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου έγινε κυβέρνηση, και άρχισαν οι συνταξιοδοτήσεις το 2004, είχαν 22 χρόνια στο δημόσιο. Δεν προλαβαίνανε να συμπληρώσουν χρόνια για σύνταξη. Μη λέμε λοιπόν μαθηματικές ανακρίβειες. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς και εκείνοι δεν κάνατε τίποτα άλλο από το 1974 να φορτώνετε στο δημόσιο. Ασύστολα. Ιδίως βέβαια το Πασόκ. Απόδειξε ότι όλες οι κλαδικές πρωταγωνιστούν σε όλους τους δημόσιους φορείς. Εγκληματίσατε. Και είναι αλήθεια ότι εγκληματίσατε. Και τώρα θα πληρώσετε το λογαριασμό. Αλλά δεν το πληρώνετε εσείς, θα το πληρώνουν οι ίδιοι. Γιατί το λάθος δεν είναι τώρα που γίνεται. Το λάθος γινόταν όλα αυτά τα χρόνια που ξέρατε που θα διηγηθεί το πράγμα και δεν προλάβατε. Και αν είστε στο σκόπευτο του ελληνικού λαού, και εσείς και οι άλλοι, και τα ποσοστά σας και το 2 συμποσούνται σε μικρότερο ποσοστό από ό,τι πήρατε σε εκλογές, για φανταστείτε ότι το ποσοστό του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας μαζί είναι μικρότερο από ό,τι πήρατε μόλις σε εκλογές. Γιατί ο ελληνικός λαός άρχισε να βγάζει την τσίπλα από τα μάτια. Βγαίνει η τσίπλα από τα μάτια και το κερί από τα αυτή. Και όσο ακούει και βλέπει ο ελληνικός λαός, τόσο πιο γρήγορα θα σας στείλει στην αποστρατεία για να σωθεί ο τόπος.